Πιεστική ημέρα ήταν η Παρασκευή για εκατομμύρια φορολογούμενους και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς κλήθηκαν να πληρώσουν συνολικά στην εφορία το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο, τι τελευταία. Ενίκιο στα σπίτια μας πληρώνουμε, αυτό είναι. Πληρώσαμε εφορία, πληρώνουμε και ενίκιο τώρα. Πάρα πολύ. Με 400 ευρώ. Αγόρι μου το πλήρωσε. Δύσκολα. Πολύ. Σε ρύθμιση της προηγούμενης χρονιάς, τα φετινά, μάλλον θα περιμένουμε να λήξουν, να τα ξαναβάλουμε όταν θα τελειώσει αυτή η ρύθμιση, να βάλουμε τα άλλα. Δύσκολα, ο Κοσμάκης είναι ζωρισμένος πάρα πολύ. Εμείς έρχομαστε από τη Χαλκιδική, τη Νέα Τρίγλια, εδώ παράγουμε και ερχόμαστε λαϊκές. Πολύ δύσκολα είναι ο κόσμος. Όσο πάει. Βέβαια δύσκολα, είναι πάρα πολλά. Κάθε μέρα έρχονται χαρτιά. Πού θα πάει αυτή η δουλειά. Ο μήνας φθάνει στο τέλος του με την τελευταία εργάσιμη να είναι η Παρασκευή και στα κρατικά ταμεία θα πρέπει να εισρεύσουν η πρώτη δόση του ένφια και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Περισσότερες από 250.000 εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να ξοφλήσουν την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2016, η οποία ανέρχεται σε ένα ποσό της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πλήρωσα την πρώτη δόση. Και τη, δόση, και τη δεύτερη δόση τον Οκτώβριο. Λίγα έδωσα, δεν έδωσα πολλά. Μία υποχρέωση που έπρεπε να γίνει και έγινε. Τον έφυγα τον επληρώσαμε, γιατί αν δεν τον πληρώσουμε τώρα θα τον πληρώσουμε στο τέλος της τετραετίας από αυτούς τους αλήτες. Να μην κοπεί αυτό οι αλήτες. Έχουν εξεσμίσει τον ελληνικό λαό. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, πουλάνε και την Ελλάδα. Εντάξει, συνταξιούχοι είμαστε, βγάζεις από εδώ, βγάζεις από εκεί. Ακολουθούν άλλες 3 μηνιαίες δόσεις συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες λήγουν στα τέλη των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2017, με τους φορολογούμενους να δηλώνουν ότι έχουν εξαντληθεί πλέον οικονομικά. Τα πληρώνουν άλλοι για μας, μη στεναχωριέσαι. Τα πληρώνουν άλλοι για μας. Τα πληρώσαμε, μείναμε ξεκρέμαστοι, πήραμε και λίγα πράγματα εδώ πέρα. Τι αφήσαμε, τι είναι. Όλα καλά, τι να κάνουμε. Να έχουμε υγεία και τίποτα άλλο. Τα λεφτά μπαίνουν από τη μια τσέπη και βγαίνουν από την άλλη. Από τον ένφια η κυβέρνηση προσδοκά να εισπράξει φέτος τουλάχιστον 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες που σχολιάζουν το θέμα στην κάμερα του σταθμού μας εμφανίζονται εξαγριωμένοι λέγοντας ότι οι τσέπες τους έχουν αδειάσει. Όλοι τα βγάζουμε δύσκολα. Βάζουμε προτεραιότητες. Έτσι. Όπου μας καταντήσανε. Η κοινωνία δύσκολη τώρα και ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει. Δεν ξέρω πώς επιβιώνει. Όπως και να έχει, ο Σεπτέμβριος είναι μήνας βαρόμετρο για τα έσοδα του κράτους και με δεδομένη τη βουτιά που κατέγραψαν τον Αύγουστο, που η απόκληση έναντι του στόχου ήταν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι καθοριστική σημασία σε αν τα έσοδα θα είναι αντίστοιχα του στόχου.